καταρχάς το πρώτο ερώτημα είναι περί τίνος πρόκειται. Το έργο περί τίνος πρόκειται, ας πούμε. Λοιπόν, είναι το Marvin's Room, το δωμάτιο του Marvin, το οποίο ουσιαστικά είναι το έργο του Scott McPherson, το οποίο μιλάει, πραγματεύεται το θεσμό της οικογένειας. Ενώ βλέπουμε στην αρχή ότι πάει να αποδομήσει, να χτυπάει το θεσμό της οικογένειας, ουσιαστικά είναι ένα έργο το οποίο είναι ένας ύμνος στην αγάπη, ένας ύμνος στην αναγκαιότητα της οικογένειας για τον κάθε άνθρωπο. Το πόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο καθένας από εμάς να βρει, να υπάρξει μέσα σε μια οικογένεια, να κρατήσει και να κρατηθεί μέσα σε αυτή. Εκτός από το θεσμό της οικογένειας, έχει και παράλληλα θέματα. Ας πούμε, διαμέσου του γιατρού Όλη διακομωδεί το σύστημα, το ιατρικό σύστημα όλο της Αμερικής. Όπως ξέρουμε, ο Μακφέρσον είχε AIDS. Ο συγγραφέας είχε AIDS. Και ζούσε αυτή την πραγματικότητα, ήταν η καθημερινότητά του τα νοσοκομεία, και μέσα από τις σκηνές του ιατρείου διακομωδεί όλο αυτό το σύστημα που εμείς το έχουμε και λίγο θεοποιημένο, οπότε βλέπουμε ότι και εκεί προφανώς υπήρχαν κατσαρίδες και εκεί στην Αμερική της δεκαετίας του 90. Αυτό τον ύμνο στην αγάπη που λέει ο Δημήτρης Σοκρατζιάς, όχι απλώς ύμνο στην αγάπη, θα προσέθετα ύμνο στην ανιδιοτελή αγάπη. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μια αγάπη που δεν ζητάει τίποτα, δεν περιμένει τίποτα, οπότε είναι ανιδιοτελής. Και είναι μια τέτοια αγάπη πολύ σπάνια, θα έλεγα. Τώρα, θα μιλήσω για τη Θεία τη Ρουθ που την υποδίωμαι, που είναι ένας ευλογημένος ρόλος. Και μιας γυναίκας ανασφαλού, μιας γυναίκας που έχει ζήσει άσχημα χρόνια μέσα από την αναπηρία της, παρόλα αυτά έχει τη ζωντάνια, την αγάπη και την ανασφάλεια συγχρόνως, και ενώ δεν έχει άνοια, έχει ένα χάσιμο μέσα σε όλη αυτή την πορεία των χρόνων της. Νομίζω ότι και ο γιατρός εδώ, και η Θεία η Ρουθ ήταν για τον συγγραφέα κάποια τα στοιχεία που θα έλεγα τα κωμικά ισορροπούν ακριβώς. Γιατί το έργο είναι δραματικό, αλλά δεν είναι καταθλιπτικό. Και αυτό έχει μεγάλη διαφορά. Ο γιατρός, ναι, και η Θεία η Ρουθ επεμβαίνουν πάντα στα σημεία όπου η φόρτιση είναι πάρα πολύ είναι μεγάλη. Για να μην γίνει μελό το κείμενο. Για να μην γίνει μελό το κείμενο. Και αυτή είναι η ιδιοφία του. Παρόλο που το έργο έχει ένα τέτοιο θέμα που άμα κάποιος το ακούσει μπορεί να νομίζει, έχει και πολύ χιούμορ. Και δεν έχουν μόνο αυτοί οι δύο ρόλοι χιούμορ, έχουν και υπόλοιποι. Όλοι. Απλά αυτοί οι δύο είναι καταπέλητες στο να σπάσει όλη η ροή του έργου, προς το δράμα, πρέπει να σπάσουν το δράμα, γι' αυτό και προκαλούν το γέλιο, είναι γι' αυτό και γελάει. Και έχει ενδιαφέρον στο έργο αυτό και οι ρόλοι έχουν μια πορεία μέσα στο έργο. Και ο ρόλος της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου, η Λί. Η Μπέση έχει μια σταθερή πορεία μέσα στο έργο. Και ο ρόλος του Χάνκ έχουν μια πορεία μέσα στο έργο. Αλλάζουν στο τέλος. Στην αρχή βλέπουμε άλλους ανθρώπους και στο τέλος βλέπουμε άλλους ανθρώπους. Συνειδητοποίησης. Ενώ είναι αρνητική απέναντι σε όλο αυτό, αρνητική στην οικογένεια, στο να δεθούν με τους ανθρώπους, βλέπουμε ότι στο τέλος. Παντελώς άσχετη, θα λέγαμε. Αυτό είναι που αναζητάνε ουσιαστικά. Και βέβαια είναι και για τους έφηβους. Είναι μια πολύ δυνατή ιστορία για κάποιον έφηβο που έχει περάσει όπως έχει περάσει ο Χάνκ τη ζωή του, με μια μητέρα η οποία είναι χαμένη και εκείνη στον κόσμο της. Έχει βάλει φωτιά στο σπίτι για να το προσέξουν. Έχει αντιδράσει, έχει. Στο τέλος όλα αυτά εξομαλύνονται με έναν πολύ ωραίο τρόπο και αλλάζουν χαρακτήρες, αλλάζουν άνθρωποι μέσα από αυτή. Και είναι και για μένα πολύ έξυπνο το έβριμα του Δημήτρου Καρατζιά, που έχει σκηνοθετήσει την παράσταση. Ο Χάνκ μετά από κάποια χρόνια διηγείται 25 χρόνια, μετά από 25 χρόνια διηγείται σήμερα, όλη δηλαδή, αυτή την ιστορία και τη βλέπουμε έτσι μέσα από το πρίσμα, από τη ματιά του αυτή είναι σκηνοθετική. Είναι ουσιαστικά και ξαναγυρνάει, δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο είναι ένας άντρας 40 χρονών στη δική μου ηλικία, ο οποίος ξαναγυρνάει 25 χρόνια πριν το 91 που γράφτηκε το κείμενο και το ξαναζεί. Γι' αυτό και προσπαθήσαμε να κρατήσουμε και την λίγο και τα ρούχα, η εποχή, η μουσική, να θυμίζει λίγο εκείνα. Όλες οι μουσικές παρεμβάσεις που έχουν και όταν ανοίγει το ραδιόφωνο με τη Θεία τη Ρουθ. Το 91. Είναι το 90 όλα αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Μια παρατήρηση που θα μπορούσε να έχει γίνει και θέλω και γνώμη για τον τριών σας είναι ότι υπάρχει υπερβολική αγάπη και καλοσύνη για έναν αληθινό.
too good to be true. Όχι. Τι γνώμη έχει πάει. Να, μπορώ να απαντήσω πρώτος. Ναι. Εμένα η μητέρα μου έχει προσέξει όλους τους παππούδες και ο πατέρας μου, όλους τους γονείς τους, δηλαδή εγώ το βρίσκω, μπορεί να μην είναι το μέσος όρος, μπορεί να μην είναι ο μέσος όρος, αλλά δεν είναι και κάτι που δεν το συναντάμε. Και ξέρω και άλλους ανθρώπους, πολλούς που το έχουν κάνει αυτό, και αντίστοιχα πολλούς ανθρώπους που δεν το έχουν κάνει αυτό. Και πολύ περισσότερο η δική μου γενιά, γιατί και εγώ έζησα στο σπίτι με έναν παππού, σχεδόν κατάκητο, με μια γιαγιά που έπινε το τσάι και έπλεκε το βελονάκι. Ήταν η οικογένεια πάρα πολύ δεμένη με τη μεγαλύτερη ηλικία. Άλλη κοινωνία, ας βέβαια. Πούμε. Ήταν άλλη κοινωνία. Βέβαια, η Αμερικάνικη με την ελληνική κοινωνία είναι άλλη, έτσι. Πάνω και εκεί νομίζω ότι οι σχέσεις γονείς και παιδιών είναι πιο στενή από ό,τι στις βορειοανατολικές. Σαφώς. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Νομίζω μας μοιάζουν σε πολλά. Σε πολλά. Ναι. Αλλά νομίζω στην Ελλάδα δεν πεζόμαστε. Στην Ελλάδα έχουμε ακόμα πολύ δυνατά. Ακόμα και τώρα. Και τη ευθύνη του καθήκοντος απέναντι στους γονείς μας, απέναντι στους παππούδες. Και το βλέπεις και στις δύσκολες εποχές πόσο στρέφονται πια και οι νέοι για βοήθεια και πόσο τους ανοίγει η οικογένεια. Και πώς τους στηρίζει η οικογένεια. Πόσες γιαγιάδες δεν τρέφουν ολόκληρες οικογένειες για τη σύνταξή τους. Ναι. Έτσι. Η οποία πόσο μηδενική είναι πια η σύνταξη αυτών των ανθρώπων και παρόλα αυτά. Και να σκόψουν και. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Ας μην το συζητήσουμε. Βλέπουμε επίσης ότι στο έργο η οικογένεια είναι μια μέση οικογένεια. Δεν είναι μια μεσοαστική οικογένεια, μια μέση οικογένεια. Προστοχή. Η οποία αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με τα οικονομικά της, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τα ιατρικά. Βεβαίως. Υπάρχει μια κριτική δηλαδή. Και του κοινωνικού συστήματος με μια έννοια. Ναι, η οποία βέβαια είναι και σε μεγάλο βαθμό, γιατί βλέπουμε ότι είναι μια οικογένεια η οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, δεν μπορεί να πάρει μια νοσοκόμα, μια αποκλειστική για να φροντίζει τον κατάκητο πατέρα ή τη θεία, η οποία έχει κινητικά προβλήματα μεγάλα και εκείνη. Έχει πάρει μια νοσοκόμα. Έχει πάρει όταν, αλλά δεν, μπορεί να είναι όταν δεν μπορεί να είναι εκείνη. Οπότε πράγμα που σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια, κοντά στα 20 χρόνια, αυτή η γυναίκα κάθεται αποκλειστικά πάνω από αυτούς τους ανθρώπους. Και ουσιαστικά κάνει την νοσοκόμα, δηλαδή δεν εργάζεται. Ζει με τις συντάξεις αυτών των ανθρώπων ουσιαστικά. Δηλαδή αυτό το φέρνει και πάρα πολύ κοντά στη δική μας πραγματικότητα, χωρίς να μπορεί να έχει άλλου είδους βοήθεια από το κράτος. Δηλαδή ούτε μπορεί να πάρει ένα νοσοκόμα, μια αποκλειστική, και κάνει αυτή τη δουλειά. Πράγματα που είναι όνειρα θερινής νύχτας στη σημερινή Ελλάδα, όπου έχουν γίνει όλα κέντρα υγείας στα νοσοκομεία στην επαρχία. Εγώ είμαι κατάγομαι από την Άουσα, όπου είχαμε ένα εξαιρετικό νοσοκομείο. Και τώρα στην ουσία η πολυλειτουργία μια της Βέρειας, μια της Νάου, είναι ένα πράγμα που και συμβαίνει παντού στην επαρχία, έχουν γίνει κέντρα υγείας στα νοσοκομεία. Δηλαδή εμείς μιλάμε τώρα για περίθαλψη ηλικιωμένου στο σπίτι, ενώ δεν έχουμε ούτε καν το βασικό, τη βασική περίθαλψη στην ουσία. Εκεί είναι τραγικά τα πράγματα, ειδικά στην επαρχία, όπου δεν υπάρχει τίποτα. Και δεν μιλάμε για τις μεγάλες πόλεις, μιλάμε για τα χωριά. Όπου εκεί τα ιατρικά κέντρα είναι απλά. Να προσεύχεσαι να μην είσαι. Να μην πας εκεί. Αυτό. Πώς βλέπετε την ανταπόκριση του κοινού στο έργο? Κοιτάξτε, είναι ένα έργο που ευτυχώς συγκινεί πολύ. Η βάση του είναι ένα δραματικό έργο με πάρα πολύ κωμικά στοιχεία. Όλοι είναι. Το οποίο ξεκινάει, γελάνε στην αρχή και το οποίο είναι και η μαεστρία του έργου αυτή, ότι ενώ γελάει, στο τέλος καταλήγει βέβαια στην τραγωδία, στο δράμα του έργου και το οποίο φεύγουν πάρα πολύ συγκινημένοι άνθρωποι. Οπότε οι πινελιές γέλιου βέβαια υπάρχουν συνέχεια. Μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος υπάρχουν. Μέχρι το τέλος. Απλά δεν μπορείς να μην συγκινηθείς όταν βλέπεις όλη την αλλαγή και τη μεταστροφή και της μίας αδερφής. Των και ανθρώπων. Το δέσιμο, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν απεγνωσμένα να ξανακερδίσουν το χαμένο χρόνο. Και να δουν, δηλαδή εμάς ο μεγαλύτερος στόχος είναι βγαίνοντας ένας θεατής από εδώ να αναλογιστεί, να πάρει ένα τηλέφωνο στην οικογένειά του, είτε είναι οι γονείς του, είτε είναι τα αδέρφια του και να αναλογιστεί το πόσο εύκολο είναι να τους χάσουν και το πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι άνθρωποι, η οικογένειά μας σήμερα, όχι σήμερα, και πάντα. Και όλοι οι άνθρωποι, έτσι, μιλώντας. Μιλώντας και με τα δεδομένα αυτά που βλέπουμε γύρω μας τώρα με τους πρόσφυγες, ας πούμε. Δεν το συζητάμε. Όλη η ανθρώπινη ζωή είναι. Δυστυχώς το έχουμε ξεχάσει αυτό το πράγμα. Και την έχουμε φτιαλίσει. Να το ξεχάσουμε. Θέλουν να μας κάνουν να το ξεχάσουμε. Ευτυχώς εδώ στην Ελλάδα κρατάμε σε μεγάλο ποσοστό. Και στηρίζουμε και υποστηρίζουμε. Είμαι πολύ χαρούμενος. Πόσο καιρό ακόμα θα πέσω, πόσο χρονικό διάστημα ακόμα θα παίζετε η παράσταση?
Σίγουρα ο στόχος μας είναι να πάει μέχρι το Πάσχα, και μπορεί να πάρει και παράταση και μετά, και ο στόχος μας θα ήταν όσο υπάρχει κοινό σε αυτή την πόλη όπου το θέατρο τα τελευταία χρόνια ανθεί, όπου έχουμε 1500 παραστάσεις. Αυτό είναι μια πάσα που μου κάνεις, θέλω να το ρωτήσω. Αυτή είναι και η δική μου αίσθηση. Ναι. Τα τελευταία χρόνια της κρίσης, το θέατρο, πάει ο κόσμος στο θέατρο, κάνω λάθος? Όχι μόνο πάει, νομίζω... Ναι, εντάξει, είναι, πάει. Θα φτάσουμε και εκεί. Απλά για μένα είναι, το σημαντικό είναι ότι οι καλλιτέχνες θέλουν να εκφραστούν, πρέπει να εκφραστούν, δεν μπορούν να καθίσουν σπίτι τους. Ακόμη και με μηδαμινά μέσα προσπαθούν να κάνουν τέχνη. Όλες τις μορφές της τέχνης, είτε είναι μουσική, είτε είναι θέατρο. Το θέατρο, μιλάμε εμείς για το θέατρο γιατί αυτό μας αφορά. Τώρα βέβαια απ' την άλλη, για να δώσω και πάσα στον Ιωσήφ, στις παραστάσεις όπου υπάρχουν 1400 παραστάσεις το χρόνο, τι γίνεται? Όπως καταλαβαίνουμε, δεν μπορούν να έχουν όλη την ίδια προβολή, και όποιοι δεν έχουν την προβολή, πώς μπορούν να γίνει γνωστή η δουλειά τους? Βάζουν προσκλήσεις. Και παρατηρούμε το φαινόμενο στα περισσότερα θέατρα, στα οποία οι ηθοποιοί αμείβονται με ποσοστό στα περισσότερα πια, πλην του εθνικού και κάποιων ελαχίστων εξαιρέσεων. Οι περισσότεροι θεατές είναι τζάμπα. Και άμα έχει την τύχη να αρέσει η παράσταση και να φέρει και κάποια εισιτήρια, που δόξα τω Θεώ, εμείς ευτυχώς και με τον Μάρτιο που Θεός, πάλι καλά, να βλέπει ο κόσμος τζάμπα θέατρο, που είναι καλό μεν, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι και εμείς κάνουμε μια δουλειά. Αυτό ήταν πολύ ωραίο όταν υπήρχαν οι επιδοτήσεις πριν από κάποια χρόνια, και μακάρι να υπήρχε και μια κοινωνική μέρημνα. Με έναν τρόπο το κράτος, όταν είμαστε, ας πούμε, είμαστε πρωτεύουσα αυτή τη στιγμή, και να μην είναι, με τις περισσότερες παραστάσεις στον κόσμο. Και να είναι. Έτσι, ναι, πρέπει να είμαστε, ναι. Επειδή υπάρχουν ακόμα κάποιες επιδοτήσεις, καλό είναι να μην είναι επιλεκτικές. Το να μην θίξουμε άλλο θέμα. Όχι με τα ΕΣΠΑ, δεν είναι τα ΕΣΠΑ. Όχι, δεν μπορώ να το θίξω. Θα στο θίξω off-camera. Στους ρεπόρτερ μπορούν να το ψάξουν μόνοι τους. Θα το βρουν εύκολα. Αν υπάρχουν, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχουν. Να υπάρχουν, τέλος πάντων, όταν και όποτε βρίσκονται λεφτά, να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή. Και ιδίως σε ανθρώπους και σε χώρους που το έχουν πραγματικά ανάγκη, και όχι σε χώρους οι οποίοι. Εγώ νομίζω ότι το κράτος θα πρέπει να μείνει. Και τι σημαίνει μεριμνό για τον πολιτισμό? Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή σε μια Αθήνα με τόσα πολλά θέατρα, με τόσες πολλές σκηνές, γύρω στις 260 σκηνές, με χίλιες φεύγα παραστάσεις, θα μπορούσε αυτό το πράγμα να είναι ένα εξαγώγημο προϊόν. Θα μπορούσε κανονικότατα, γιατί να πάω στην Αγγλία και να δω παραστάσεις, και όχι να έρχονται στην Ελλάδα, στην Αθήνα, να βλέπουν παραστάσεις. Να υπήρχε ένας τουριστικός χάρτης. Γιατί κατά ψέματα δεν μπορούν να δίνουν σε όλους λεφτά, και εδώ δεν δίνουμε στα βασικά, δεν υπάρχουν για τα βασικά. Αλλά θα μπορούσε κάτι με. Αυτά τα ελάχιστα χρήματα. Θα μπορούσε να υπάρχει ένας οδηγός από τα αεροδρόμια και μόνο, σε όλους αυτούς που έρχονται, χειμώνα ή καλοκαίρι. Θα μπορούσε να μεριμνήσει κάπως με έναν τρόπο, μαζί με τον τουρισμό μας, να είναι και ο πολιτισμός μας ένα προϊόν το οποίο να εξάγουμε, να πουλήσουμε προς τα έξω και να βγάλει κάποια λεφτά και το ίδιο με το κράτος. Κακά τα ψέματα, το θέατρο και η τέχνη είναι το έξτρα. Δηλαδή δεν είναι βασική ανάγκη, θεωρητικά. Βασική ανάγκη ενός ανθρώπου. Το φαΐ είναι η πρώτη ανάγκη, τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε χιλιοποιεί με την κρίση. Θέλει ψωμί και τριαντάφυλλα, μου λέει. Έτσι, έτσι. Βέβαια, επειδή έχει πεθάνει και η τηλεόραση, έχει τελειώσει η τηλεόραση, ο κόσμος στρέφει στο θέατρο, και αυτό είναι πολύ καλό. Έστω και ας μην πληρωνόμαστε εμείς ηθοποιοί όπως τα έπρεπε. Νομίζω ότι τα αγαπάνε το θέατρο. Πολύ. Έχει δει πολλοί κόσμος πολύ θέατρο, ξέρουμε ανθρώπους, έχουμε γνωστούς, οι οποίοι κάθε μέρα πηγαίνουν σε κάποια παράσταση. Με κάποιο τρόπο το έχουν βρει τα site αυτά και πηγαίνουν κάθε μέρα σε μια παράσταση. Αυτό είναι εκπαίδευση. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και σχετικά φτηνή διασκέδαση. Η πιο φτηνή διασκέδαση. Έχουμε ρίξει τόσο όλη τα εισιτήρια, δηλαδή είναι λίγο παραπάνω από τον κινηματογράφο. Έτσι. Εύχομαι τα καλύτερα, και γιατί το αξίζει η παράσταση. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σας καλή συνέχεια.